Συνελήφθη στη Ξάνθη από αστυνομικού τη ομάδα πρόληψη και καταστολή εγκλήματο τη αστυνομική διεύθυνση Ξάνθη, 46χρονο Έλληνα υπήκο για απόπειρα βιασμού σε βάρο 19χρονη ομοεθνήτου. Ειδικότερα, ο δράστη πλησίασε τη 19χρονη, η οποία περπατούσε στην πόλη τη Ξάνθη και αφού την ακινητοποίησε, πραγματοποίησε ασφαλική πράξη σε βάρο τη με σκοπό να την εξαναγκάσει σε συνουσία. Ο 46χρονο δεν ολοκλήρωσε την πράξη του καθώ έγινε αντιληπτό από διερχόμενου πολίτε και προσπάθησε να διαφύγει, χωρί ωστόσο να τα καταφέρει διότι προσέτριξαν άμεσα αστυνομική και το συνέλαβαν. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην εισαγγελέα πρωτοδικών Ξάνθης. Η Ξάνθη τελικά αποδεικνύεται ότι είναι ένας τόπος όπου το έγκλημα δεν λέει να την αφήσει σε ησυχία. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες άλλη μια απόπειρα βιασμού μιας 19χρονης από έναν επίδοξο βιαστή, 46χρονο, ο οποίος προσπάθησε να βιάσει την νεαρή κοπέλα, η οποία εκείνη την ώρα, από ό,τι λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες, γιατί εδώ πρέπει να τονίσουμε λιγάκι εδώ ότι η αστυνομία είναι φιδωλή στις κουβέντες της, με δεδομένο ότι είχαμε πριν από λίγο καιρό παρόμοια κρούσματα βιασμών που τελείωσαν άσχημα και χτύπησαν άσχημα στην κοινωνία. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι άνδρες της αστυνομίας της Ξάνθης, με το που έγινε η καταγγελία, δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί ο βιασμός της 19χρονης, γιατί περνούσαν γείτονες, ειδοποίησαν την αστυνομία, βάλανε φωνές και μέχρι τα χαράματα συλλάβαν τον επίδοξο βιαστή. Άρα λοιπόν πρέπει να πούμε ότι αυτές τις ημέρες ήταν σε επιφυλακή και ο τελευταίος αστυνομικός. Δεν έχουμε άλλα στοιχεία, περισσότερα στοιχεία δεν έχουμε. Είναι φιδωλή στις δηλώσεις της η αστυνομία. Είναι σε εξέλιξη έρευνα ακόμη, περιμένουμε περισσότερα σε λίγες ημέρες.